Προέρχομαι από το χώρο του πολιτισμού και ένα τεράστιο μέρος της ζωής μου είναι η πανεπιστημιακή διδασκαλία. Επομένως, είμαι σε επαφή με νέους συνεχώς και για πολλά χρόνια. Γνωρίζω τις αγωνίες τους και συζητώ μαζί τους συνεχώς, ειδικά αυτή την περίοδο του ιδιαίτερα μεγάλου προβληματισμού, που είναι κατανοητός. Είναι, ξέρετε, πιο πολύ από όλους μας, είτε είναι φοιτητές, είτε στα πρώτα χρόνια της εργασίας τους, βίωσαν την τετραετία αυτή την αδικία, την ακρίβεια, τη δυσκολία να αυτονομωθούν και να πάνε στο δικό τους σπίτι. Είδαν να χάνονται οι ελευθερίες τους, έζησαν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τους είδαμε με φοβερή συγκίνηση να ξεχύνονται στους δρόμους, ειδικά μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Είναι λοιπόν οι νέοι εδώ. Δεν παρατηρούν μόνο, αλλά συμμετέχουν και είναι μπροστά. Και γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι το πρώτο που ξέρουν είναι ότι θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί θέλουν και είναι κομμάτι, και το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της κοινωνίας, που στους νέους βασιζόμαστε για να γίνουν όλα πιο προοδευτικά και πιο ουσιαστικά. Να ξεκινήσω κι εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που έχει αποδείξει μέσα από αγώνες την ανθρωπιστική του πολιτική, χωρίς υποκλοπές, εσχροκέδιες και πληστηριασμούς. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά αγωνίστηκε για την προσβασιμότητα, για τη συμπερίληψη, για τα δικαιωματικά, και είναι πολύ ουσιαστικά, αλλά και για την καθημερινότητα, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για να μην κόβεται το ρεύμα στους ανθρώπους και τους ανθρώπους που παίρνουν οξυγόνο. Και όλα αυτά τα σημαντικά, βεβαίως, για τις συντάξεις, το πρόγραμμα είναι πολύ ξεκάθαρο και έχει κέντρο τον άνθρωπο. Συνεχίζω, άμα επιτρέπετε, αφού ρωτάτε, και ευχαριστούμε και για αυτό, την έτσι πιο προσωπική ο Σταυρός σύσταση. Σε όνομα πάει. Σε όνομα πάει ο Σταυρός και πρέπει ο κόσμος να ξέρει ποιος είναι αυτό το όνομα. Δεν συνηθίζεται να μας ρωτάνε τόσο προσωπικά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι λοιπόν σκηνοθέτης, θεατρολόγος και διδάκτορας θετικής φιλοσοφίας. Έζησα σε πολλά μέρη του κόσμου. Επέλεξα να επιστρέψω στην Ελλάδα, μετέχω σε πολλά ακτιβιστικά κινήματα και σε σχέση με την τέχνη. Για μένα η τέχνη είναι ο δρόμος προς την κοινωνική αλλαγή. Και έτσι, αν μπορώ να πω χαριτολογώντας, να σταματήσει αυτό το στερεότυπο του καλλιτέχνη που είναι κάτι φλού και γενικό, γιατί ο καλλιτέχνης έχει ένα όραμα, το οποίο όραμα σχεδιάζει για να γίνει πράξη και ένα στόχος και με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτή η μεθοδολογία λοιπόν και συγκρότηση της σκέψης δεν απουσιάζει από τους ανθρώπους του πολιτισμού, του εναντίον. Και το άλλο μου κομμάτι που ανέφερα και με συγκινεί ιδιαιτέρως είναι η σχέση μου με την πανεπιστημία και με τα πανεπιστήμια. Διδάσκω στο πανεπιστήμιο πάρα πολλά χρόνια και η σχέση με τους νέους είναι ίσως το σημαντικότερο, και το λέω με συγκίνηση και αλήθεια, κομμάτι της ζωής μου. Κυρία Ψένη, ξεκάθαρο. Θέλω, κύριε Μαραβαλίδη, ότι αυτά είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Είπατε την μαγική λέξη διαχείριση και στέκομαι σε αυτό. Η προτεραιότητα ποια είναι σε μια άλλη πολιτική? Η προτεραιότητα είναι η καθημερινότητα στον άνθρωπο. Γιατί ό,τι να συζητάμε και να λέμε διάφορα νούμερα και ποσοστά που από ένα σημείο και πέρα έχουν κουράσει τον κόσμο, αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα από το σούπερ μάρκετ, από το λογαριασμό, από τα κειμενόμενα δάνεια που είπατε, που οι δόσεις αυξάνονται συνεχώς, είναι πραγματικά αφόρητα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και με το πρόγραμμα το οποίο ασφαλώς ανακοίνωσε, αλλά έτσι κι αλλιώς με τις αρχές του, βάζοντας πολύ συγκεκριμένα, απλά και εφαρμόσιμα έτσι στοιχεία που αφορούν τόσο στην αύξηση των μισθών, τόσο στις συντάξεις. Μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη, δεν θέλω να σταθώ τόσο, γιατί πια έχουμε μιλήσει για αυτά, αλλά τουλάχιστον επισημάνω τα βασικά. Για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, για τον φόρο στην ενέργεια, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για αυτούς τους πληστηριασμούς. Είδαμε την ιστορία με τον ανάπηρο συνάνθρωπό μας. Είναι ντροπή να συζητάμε στο 2023 αυτό και άλλα πολλά. Οπότε γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με την ανθρωποκεντρική πολιτική και στην πραγματικότητα με άλλες προτεραιότητες στην πράξη που θα βοηθήσουν την καθημερινότητα.
Ναι, μια που το αναφέρατε όμως, σας λένε και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία ότι ωραίο φαίνεται το πρόγραμμά σας, αλλά πάρα πολύ ακριβό και ανεφάρμοστο. Σας λένε ότι αυτό το πρόγραμμα, άμα το υλοποιήσετε, πάμε σε νέο μνημόνιο. Ξέρετε, αυτό είδαμε όλοι πώς η Νέα Δημοκρατία κοστολογούσε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα πάρα πολλούς αριθμούς. Αυτό δείχνει ότι μάλλον προσπαθούν και εκείνοι να καταλήξουν ή να εκτιμήσουν. Το πρόγραμμα βεβαίως διαμορφώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ειδικούς που το έχουν κοστολογήσει. Είναι ρεαλιστικό και στην πραγματικότητα ξέρετε κάτι. Πώς κοστολογεί κανείς αυτό που βιώνει ο πολίτης. Θέλω να πω τελικά θα φανεί γιατί θα φανεί στην πράξη. Αυτό που θέλει να δει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του και όλοι μας, οι αστείοι μας, τα εργαζόμενοι, μέρος αυτής της κοινωνίας, είναι και να έχει μια καλύτερη καθημερινότητα και να νιώσει μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Την αναφορά στα Τέμπη δυστυχώς δεν την κάνουμε για άλλο λόγο, αλίμονο, αλλά για να μην ξεχνάμε και για να θυμόμαστε την ευθύνη του δημόσιου βίου και των κυβερνήσεων. Μάλιστα. Σε τέτοιες επιλογές. Και βεβαίως για το ΕΣΥ, για την υγεία, για σημαντικά λοιπόν τα οποία δεν κοστίζουν. Επανέρχομαι στην πρώτη μου φάση. Είναι επαναπροσδιορισμός. Κατανοητό. Των προτεραιότητων τους. Επειδή τυχαίνει και συνεργάζομαι με ομάδες αναπήρων και στο θέατρο και το πρώτο είναι ότι εμείς μαθαίνουμε και μέσα από αυτό μαζί τους μπορούμε να βοηθήσουμε της ουσίας και θεσμικά για αυτά τα ζητήματα. Επειδή είπαμε για κινήματα και για το τότε και για το τώρα, μα τα κινήματα δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα κινήματα στην πραγματικότητα ενισχύθηκαν. Τι να γινόταν, να έπεφτε, επιτρέψτε μου την φράση, να ρίχναμε τη χώρα στη βράχια, με κόστος ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόστος ήρθε στις επόμενες εκλογές. Παραλαμβάνοντας μία. Θα προλάβω την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Πανοηλία, να σας πω ότι. Ναι, αλλά σας λέγανε τα άλλα κόμματα τότε, ότι δεν θα κερδίσετε διαπραγμάτευση. Μην τα κάνετε τα πράγματα, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Το να παλεύει κανείς μία διαπραγμάτευση και να προσπαθεί είναι μέρος της διαδικασίας και μέρος του οράματος που θέλει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπει κανείς ότι πάει να διαλύσει όχι ένα κόμμα αλλά μια χώρα, πρέπει να σώσει τη χώρα ακόμα και αν έχει κόστος το κόμμα. Και έτσι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει. Χώρα, ξέρετε, όμως η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα και με τις θυσίες όλων μας ασφαλώς. Άφησε και 37 δις. Επομένως, και απόδειξη είναι, ξέρετε, για τα κινήματα που ακούστηκαν πριν, γιατί πιστεύω πολύ σε αυτά, γιατί είμαι μέρος αυτό, αν μου επιτρέπετε. Και αυτό σιγά σιγά να κλείνουμε. Τα κινήματα ενισχύθηκαν, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει, είδε τις προσπάθειες και γι' αυτό θεωρώ και το πιστεύω, ότι είναι εδώ για να δώσει μια νέα ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μνημόνια αυτή τη φορά.